Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεβάλλητες περάσανε κλεφτά. Πατάγανε στις μύτες ποιος έρωτας περνά. Απ' το παραθυρό μου εσύ ήσουν τελικά το άλλο το μισό μου. Εφτά ουρανοί, εφτά και συνεφαλίτες με δύσαν στα νυχτά. Μου κλέψαν τις αίτες, δεν είχα οπλιστεί. Για τέτοια καταιγίδα με βρήκε η χαραυγή. Με λιώμα την ασπίδα θα κάνω πάλι το ίδιο λάθος, με το ίδιο πάθος. Καημένη λογική, καημένα δέντρα του κόσμου η σέντρα. Έλα μέσα, θα πιούμε καφέ. Ευχαρίστω, αλλά αρχίσαμε ήδη. Η Έλενα είναι έτοιμη ακόμα. Είναι στο δωμάτιό τη. Τι, λείπει, τηλεφωνά στην αστυνομία. Ε, παπά, εσύ είσαι η αστυνομία. Α, ναι. Πρέπει να με δει κανένα. Πάμε. Είναι στο δωμάτιό. Μαρία, εγώ ήθελα να χωρίσουμε. Και εσύ έφτιαξε κανένα. Και πω να μην είσαι και να βρούμε μια λύση. Ω γεγονό, κάτσε για μου να το συζητήσουμε. Κάτι μπορεί να γίνει. Προτιμώ να πάω σπίτι μου ώσπου να σκεφτώ να μου να κάνω. Δεν ξέρω αν θέλω να αναλάβω τις υποχρεώσεις κάποιου άλλου. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν ήξερα. Έχει ποτέ ψέσεις που τον πιάνω και να πάντα. Κι ας τον Ιάκωβο, μπορεί να ξέρει κάτι. Όχι, δεν θέλω να τον ενοχλήσω. Απλά ρωτώ τον αν τον είδε καθόλου. Ρε Μαρία μου, μα τώρα περιπεζούμαστε. Ξέρεις πολλά καλά ότι ο Ιάκωβος δεν θέλει καν να θεωρεί τον παπά μπροστά του. Ε, μα είσαι ο Σταύρος ο Κωνσταντίνος, ο τραγουδιστής, ναι. Έτσι λέει ταυτότητα μου. Είσαι ωραίο, ρε φίλε, αρέσκεις μου, έχω ζήντη σου. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, φίλε μου. Ε, μου, πού είσαι τώρα. Με στο ταξί σου. Γενία μου, καλώς όρισες. Γεια σου, κύριε Άκο. Κάτσε. Νόμιζα πως θα ήσουν μόνος σου. Έχουμε πολύ προσωπικά θέματα να συζητήσουμε. Γενία, μην ανησυχείς. Η Βερόνικα είναι δικός μου άνθρωπος. Χαίρο πολύ, Γενία. Άκουσα πάρα πολλά για σένα. Χαίρο πολύ. Μα Βερόνικα δεν είναι και το όνομα της κοπελές του Στέφανου. Ναι. Κάτσε, Ευγενία, για να μιλήσουμε για ούλα. Και για τη Βερόνικα. Και για την Αντιγόνη και για τον Δημήτρη. Την ημέρα που χτύπησαν η Ελίνα, είδα μια γυναίκα να απομακρύνεται τρέχοντας από την περιοχή. Με ποια έμοιαζε? Ήμουν μακριά, αλλά μπορούσα να καταλάβω πως ήταν η Κατερίνα. Δεν ήμουν σίγουρη. Ζήνα μου τώρα, είσαι σίγουρη? Ναι. Να υποθέσω ότι τώρα που χωρίζεσαι με τον Μάριο, θες να ξαναμαστε μαζί? Καμία σχέση. Οπότε γιατί ήρθες να δώσεις? Ήρθα γιατί πρέπει να μάθεις κάτι. Ακούω. Δεν ξέρω πώς θα το πάρεις, ούτε με νοιάζει πώς θα αντιδράσεις. Άρα θα μπες στο ψηδόν και ίσως προλογούς και αρκεψε να ανησυχώ έτσι όπως μιλάς. Εγώ έχω μέρες που ανησυχώ. Όχι μόνο για μένα, αλλά και για κάποιον άλλο. Ποιο? Για το μωρό που έχω μέσα μου, Κωνσταντίνε. Για το μωρό μας. Είσαι σοβαρός! Είμαι ο Ανεσυνδίας Πρόξες.
σοβαρός. Συγγνώμη. Ενώ Μίτσο ήταν καιρός να λογικευτείς. Να δεις να μπουν να κάνεις με την οικογένεια σου παρά γυρίζεις ξενοδοχεία με τη μια και με την άλλη. Φάνη, αν εννοείς η οικογένεια μου εσά και την Πολίνα, κάνεις πολλά μεγάλο λάθος. Διαλύστε πάντα μια γυναίκα που έχει τα μισά σου χρονιά. Που δεν ξέρεις τίποτα για το παρελθόν της. Που είχε σχέση με τον αδερφό σου. Διαλύω τα πάντα γιατί η γυναίκα με την οποία ζω μαζί της τόσα χρόνια προδώνει για δεύτερη φορά. Δεν την αφήσεις καν να σου εξηγήσει. Τι να μου εξηγήσει, ρε Φάνη. Είμαι αφελής, νομίζεις να πιστεύω τις βλακίες που λέει η Πολίνα. Δηλαδή της Βερονίκας έχεις την εμπιστοσύνη. Ναι, έχω τη. Ποθέω στα ποθέ. Αφού φαίνεται η κοπέλα, δεν πάει καθόλου καλά. Μαζί μου συμπεριφέρεται άψογα. Δηλαδή το ότι εσύ ζούσε με το θείο τον Στέφανο και φλερτάρε τον αδερφό του, παραγράφεται. Το ότι κοροϊδεύε μια ολόκληρη οικογένεια που την εφιλοξενούσε με τα καμώματα τη, πάλι παραγράφεται. Το ότι δεν έδειξαν καμία κατανόηση στα προβλήματα του Στέφανου, παραγράφεται και κοινό. Επαναλαμβάνω. Μαζί μου είναι πολλά εντάξει. Α, εντάξει. Ό,τι πάθεις σου, δεν μπορεί και λες σου. Κάποιος προσπαθεί να με ενοχοποιήσει για να καλύψει κάποιον άλλο. Μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Το άτομο που σε κατηγορεί δεν έχει κανένα λόγο να πει ψέματα. Ποιος είναι? Εν τίνη ξέρεις. Τι, δηλαδή γυναίκα. Θα σου πω. Άκου Γιάννο, κοινός που με κατηγορεί μπορεί να είναι ο ένοχος. Υπάρχει ούτε περίπτωση. Μήπως προσπαθεί να καλύψει κάποιον άλλο, να πούμε τον Παντελή. Να ρωτήσει τι με τον πουλάλη. Γιατί ο Παντελής να θέλει να κάνει έτσι πράγμα. Γιατί ο Παντελής ήταν πολλά θυμωμένος με την εγκυμοσύνη της Ελίνας. Γιατί κάποιος να θέλει να κατηγορήσει εσέναν, ειδικά εσένα. Γιατί είναι πολλοί που ήξεραν ότι η σχέση μου με την Ελίνα ήταν προβληματική. Ήμουν το εύκολο θύμα. Δεν ξέρω να πιστέψω, αλήθεια. Ξέρεις γιατί μου αρέσκεις. Γιατί είσαι πολλά όριμος για την ηλικία σου. Με φάσε. Πάρ' το χέρι σου. Να δεις τη θερμοκρασία μου. Πού να ξέρω, αν είμαι γιατρός. Αλλά φαίνεται να έχεις πυρέτο. Έτσι. Δεν ξέρω πότε έχω πυρέτο και πότε όρι. Ξέρεις γιατί. Γιατί είμαι πολλά θερμόαιμη. Έτσι έχουν να πουν όσοι με ξέρουν καλύτερα. Ξέρεις τι εννοώ. Πρέπει να φύγω. Να σου δώσω ένα φιλί για το δρόμο. Πιστεύετε στον Άγιο Βασίλη? Περιμένουμε τα μηνύματά σας στα γνωστά τηλέφωνα της εκπομπής μας. Τι θα ζητήσεις φέτος από τον Άγιο Βασίλη? Θα του ζητούσα να πάρει τη μιζέρια μακριά και να φέρει γαλήνη και αγάπη στις ψυχές μας. Ελένα μου, αυτό που ζητάς όμως είναι δώρο, είναι θαύμα. Εσύ Σοφία μου, τι θα ζητήσεις? Εδώ και 8 χρόνια ζητάω το ίδιο πράγμα από τον Άγιο Βασίλη. Φέτος ελπίζω να μου το φέρει. Αλήθεια. Τι είναι αυτό? Μια ολοκένουργια καρδούλα για το γιο μου που γεννήθηκε με καρδιακή ανεπάρκεια. Φέτος το καλοκαίρι θα κάνει μια μεγάλη εγχείρηση, η οποία θα φτιάξει το πρόβλημα. Εδώ δεν χωράνε λόγια. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι με την ευχή ο Άγιος Βασίλης να φέρει μια νέα σιδερένια καρδιά για τον πανέμορφο γιο της Σοφίας στον Πάρη. Θα φτιάξω κόσμο δικό μου και μέσα θα ζω. Όλα ανάποδα θα είναι εδώ. Για μένα θα είναι πια ψέμα το πραγματικό. Δεν πιστεύω. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Να κάτσε, να κάτσε. Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένος. Εγώ πάλι είμαι έτοιμη να καταρρεύσω. Να γίνω πατέρας, δεν πιστεύω. Να γίνω πατέρας. Κωνσταντίνο, νομίζω ότι είσαι σε κατάλληλη θέση για να χαίρεσαι για αυτό το πράγμα. Μπορούμε να βρούμε ένα σπίτι να μιλήσουμε μαζί με το μωρό μας. Πραγματικά. Δεν περίμενα να αντιδράσεις έτσι.
Περίμενα να έρθεις δαμέ να σου το πω να μου πεις ότι σε ενδιαφέρει να με θιώξει. Να στο τρασφόρο μιλάς. Έκαμες με τον πιο ευτυχισμένο άνθρωπο του κόσμου, πραγματικά. Μήπως έκαμα λάθος και φέρα μου άλλον κρατούμενο. Γιατί το λαλείς του. Διότι δεν έχει καμία σχέση με τον άγριο άνθρωπο που ήξερα πριν λίγο καιρό. Τώρα είσαι ευγενικός, καλός. Αλλάξα, Νατάσα. Πραγματικά αλλάξα. Να αλλάξω ακόμα παραπάνω. Για χάρη σου και για χάρη του μωρού μας. Και γιατί να σε πιστέψω τον τη φορά. Αφήσ' μια απλά να σου το αποδείξω. Πώς. Εσύ δέχτου να είμαστε μαζί μόλις σκοπού τη φυλακή. Θα πάω να βρω ένα σπίτι να μηνύσκουμε μαζί με το μωρό μας. Τα υπόλοιπα θα αναλάβω εγώ. Κωνσταντίνο, εσύ έχω εμπιστοσύνη. Νατάσα, άκου με. Άλλαξα. Η εμπειρία μου στη φυλακή άλλαξε με. Τώρα είμαι έτοιμος να κάνω οικογένεια. Τι λάλλεις. Πέ μου ρε αγάπη μου. Να μου δώσεις ακόμα μια δεύτερη ευκαιρία. Κωνσταντίνο, δεν ξέρω. Ήβρες με πάρα πολλά προετοιμαστεί. Να το σκεφτώ και να σου απαντήσω. Θα γίνω πατέρας. Πραγματικά δεν περίμενα τα λεφτά να σ' αλλάξουν τόσο πολλά. Προτίμουσαι όπως ήσουν πριν. Φτωχός αλλά άνθρωπος. Κορόιδο δηλαδή. Όπως θέλεις. Τέλος πάντων, Μαρή. Τι να σου πω. Εγώ μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Άτε, γεια σου. Πες το καλό. Πώς αποδόρεσαι, Αβή. Ήρθα να πω δύο κουβέντες με τον φίλο σου, αλλά δεν θέλει να ακούσει τίποτα. Να μου είπατε πάλι με την Νατάσα. Δεν σου είπε. Εγώ δεν προλαβεί, είπε να μου πεις τώρα, αλλά δεν είπε μου. Να μου πείτε και εμένα. Η Νατάσα, φίλε μου, είναι έγκυος. Μπράβο ρε φίλου μου, είσαι καρπερός τελικά. Μακάρα ήταν και δικό μου. Τι εννοείς, ότι έκαμε καμιά μπατσαλο δουλειά η Νατάσα. Μπάνικο, είσαι στην κόρη μου για έτσι γενέκα. Ρε κομπάρει αλήθεια, φαίνεται να μου πω γίνος. Η Νατάσα είναι έγκυος με τον πρώην της, τον Κωνσταντίνο, και τον απατεώνα. Ποιο είναι το αγαπημένο σου λουλούδι? Οι τουλίπες. Δεν το πιστεύω, Αρέτη. Μεγάλη σύμπτωση. Κι εγώ ξεχωρίζω από όλα τα λουλούδια την τουλίπα. Πάντα ήθελες να γίνεις γιατρός? Πάντα ήθελα να γίνω ψυχίατρος. Γιατί? Γιατί η ψυχή μας είναι ό,τι πιο εύθραυστο έχουμε. Σπάζει εύκολα. Η δική μου νιώθω ότι έσπασε. Έγινε έναν εκατομμύριο κομμάτια. Δεν έσπασε. Απλά ράγησε. Αλλά μην ανησυχείς. Θα κλείσω πολύ καλά τις ρογμές και δεν θα φαίνεται κανένα πρόβλημα. Γιατί ασχολείσαι τόσο πολλά μαζί μου? Γιατί η δική σου ψυχή είναι πολύ όμορφη. Πού το ξέρεις? Το βλέπω στα μάτια σου. Δεν έχεις ακούσει να λένε πως τα μάτια είναι ο καθρέφτης της ψυχής? Είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Επέμασε ένα γεια ρε Ιαν. Δεν και κοστίζει τίποτε και. Αμπά, άσε παρέτα. Ρε, τώρα να θυμώσω εγώ. Δεν τρόπωσε τούτος που συνδυχάνεις του πατέρα σου. Αγιά, έλα σου πω, εν και μόζεις. Έχω και εγώ άδικα μου. Γι' αυτόν είμαστε γεια μου δαμε. Είμαστε μια οικογένεια, να βοηθάω ένας τον άλλο. Λαδά ρε, αν μοιραστείς το πρόβλημα σου μητά μας, θα σου φαίνεται τόσο βαρετό ύστερα. Δεν μπορώ να σας πω τώρα. Κύριε Λέισον, δεν τον καταλάβω πιο. Άλλαξε πολλά τον το κοπέλι, ρε Σαβή. Και τρώει με έννοια η μάμα και έμπλεξε. Πού πότε? Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι τούτο. Κάτι άλλο τον βασανίζει. Ξέρω, γιο. Γεια. Πού ήσουν και είχαμε αγωνία. Το τηλέφωνο για τα... γιατί δεν το απάντας. Ευκήκα έξω να πάρω λίγο αέρα. Και τελικά εκατάληξα στις κεντρικές φυλακές. Μα τα μπουλαλείς, κόρη μου, γιατί στις φυλακές? Επήγα να δω τον Κωνσταντίνο. Είπες του για την εγκυμοσύνη σου? Ναι, δεν μπορούσα να με τον ενημερώσω. Καλά έκαμες, κόρη μου. Ο έτσι είναι το σωστό, αφού το μωρό είναι δικό του, πρέπει να ξέρει να που γίνεται. Τι σου είπε ο Κωνσταντίνο? Ζήτησε μου να του δώσω μια δεύτερη ευκαιρία.
είναι τα πράμα. Θέλει να ξανασμίξουμε. Τι να μου το απάντησες. Ζήτησα να ταξίσει εγώ σύνορα. Εντάξει, περιμένω. Έλα, μάνα. Όχι, δεν είμαι στο φυλάκι. Έδωσα μου χάρη για τις γιορτές. Μεθαύριο φκένω έξω. Ενά είμαι ξανά ελεύθερος, μάνα. Ναι, σήμερα δώσα μου άδεια. Εννοείται, ρε μάνα, ότι να έρθω να σε δω. Εννοείται. Έχω να κάνω κάποιες δουλειές και θα περάσω να σε δω. Έλα, έσαι, γεια. Μικρή, έχει λίγο φύχα. Θα πάω να της πάρω ένα σιροπάκι, εντάξει. Τι σκέφτεσαι? Να πάω να τον έβρω. Το Στέφανο. Ναι. Να του δείξω το βίντεο. Να του πω ότι μίλησα με την Αθηνά και ότι έχω αρκετές αποδείξεις για να τον καταγγείλω στην αστυνομία. Θέλω να δω τις αντιδράσεις του. Δεν πρόκειται να σου παραδεχτεί τίποτα. Έχω τον στο Σερίν πλέον. Έχω τον σε βίντεο που μιλά σε άτομα της οργάνωσης. Ναι, αλλά δεν ακούγεται τι λένε. Και ούτε είναι απόδειξη ότι έχει χτυπήσει τη μητέρα σου. Ένα αρκετή αποδείξη όμως ότι ο άνθρωπος είναι ικανός για ούλα. Και θα φροντίσω να μην μείνει ατιμόρυτος. Θέλω να μου υποσχεθείς κάτι όμως. Τι? Θέλω να προσέχεις. Σε χρειαζόμαστε κι εγώ και η κόρη μου. Ανησυχώ που μπλέκεται η ομάδα Δράκο στη ζωή μας τόσο έντονα. Με φοβάσαι. Υπόσχομαι όμως ότι να είμαι πάντα δίπλα σας, να σας προσέχω. Εγώ μια του είπα, αλλά είναι για σένα. Θέλω να ζήσει κανένα πάνω. Θα τη χαλάσω, ορκίζομαι. Ξέρω το ότι θα τη χαλάσεις, αλλά θέλω από να την πιάσεις στα χέρια του να είναι ανέγγιχτη. Να μην την έχει ακουμπήσει κανένας. Να τη δώσεις σε κάποιο για χριστουγεννιάτικο δώρο. Να του τη δώσω για να του φέρνει τύχη νουλον τον χρόνο. Είναι το αγαπημένο του λουλούδι. Εμένα το αγαπημένο μου λουλούδι είναι η γαρδένια, γιατί μυρίζει πολλά ωραία. Έχουμε γαρδένια στον κήπο μας. Μπορεί να έρθει η κόρη μου να σου πει να σου φέρει. Να μας πεις για ποιον είναι το δώρο. Να σας το πω με ένα τραγούδι. Αρέσει και μου να σε ακούω να τραγουδάς. Ωραία. Πάμε να το τραγουδήσουμε όλοι μαζί, γιατί είμαι σίγουρη ότι το ξέρετε. 1, 2, 3. Έχω ένα μυστικό κρυμμένο στις καρδιάς τα πάθη. Κανείς δεν θα το μάθει και ποτέ δεν θα το πω. Γελάτησες μας όμως, εμάς το είπες. Αφού είναι μυστικό. Νατάσα μου, θες να σου πω ένα ανέκδοτο να γελάσεις? Όχι. Έχω κακή εμπειρία από τα ανέκδοτα του Μαρίου. Θέλεις να πάω να σου φέρω μια αναθοδέσμη να αλλάξει τη διάθεσή σου? Ξέρω ότι σου αρέσκουν πολλά τα λουλούδια. Λάκη, παρέτα με. Τα λουλούδια θυμίζουν μου τον Κωνσταντίνο και το φυτώριο του. Ως γεγονός, τον έναν κέρδισε στον Ιστό Καζαντή και τον άλλον ύβρα στο Μέστα Τσίπητο. Κούλα τα νούμερα κερδίζουν. Μπράβο, ρε Λάκη. Κάμες με και γέλασα τελικά. Έτσι και αστείο που το είπα. Λάκη μου, θα μου κάνεις έναν καφέ, αγάπη μου, και γλύωρα, γιατί βιαζούμε. Είμαι να μου έλα, κάτσε. Πείτε και έρχεται. Νατάσα μου, η γη σε καλή. Θεία. Είμαι σε αδιέξοδο. Άντε, άρχισε να μιλάς και δεν έχω πολύ ώρα. Για ποιο θέμα? Τι εννοείς, αγάπη μου? Είσαι δάμε και κοιτάζεις το υπερπέρα. Πες μου να δούμε τι έγινε. Σκέφτομαι το θέμα με τον Μάριον και τον Κωνσταντίνο. Ως δάμε. Το θέμα ανέληξε, αγάπη μου. Απλά εσύ δεν το κατάλαβες.
Θεία, έχω ένα μωρό με τον Μάριο. Και τώρα είμαι έγκυος με το μωρό του Κωνσταντίνου. Σωστά. Και αν άξιζε ή ο ένας ή ο άλλος, εσύ θα σου δάμε το να προβληματίζεσαι. Πέτα, Χρυσόστομη μου. Πέτα. Εμάγιασε η γλώσσα μου να τη σταλάλω. Ας σου πω κάτι που εθικεύασα και άρεσε μου πάρα πολλά. Λέει ότι κανένας δεν αξίζει τα δάκρυα μας. Εκείνος που τα αξίζει πραγματικά, δεν θα μας κάνει ποτέ να κλάψουμε. Πράγματι. Αγάπη μου, τέλειωσε μια σελίδα σήμερα. Θα αρχίσει μια καινούργια αύριο. Όσες φορές σκευάζεις ένα βιβλίο, πάντα ανακαλύφεις καινούργια πράγματα μέσα στις σελίδες του. Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έργο. Θέλω όταν ανοίξει τα μάτια της τη φωτιά να είναι τόσο όμορφη. Σαν να μην συνέβη και ποτέ τίποτε. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο. Σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου. Μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξη και τη χαρίζω σ' όποιον με εξηγήσει. Να έχει το μέλλον μου να επιλέξει και ο παρελθόν μου θα ξαναγυρίσει. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Τίποτα σημαντικό, ζω μοναχά εν λευκό. Στέφανε, έχεις δύο λεπτά να σου μιλήσω. Για φυσικά, κάτσε. Καταρχήν, θέλω να σε ευχαριστήσω που μου έδωσες τη δουλειά και βοήθησες με. Θέλω όμως να σου κάνω μια ερώτηση. Σ' ακούω. Θέλω να μου απαντήσεις ειλικρινά. Παρόλο που δεν είμαι ηρέας και δεν είμαι πια τόσο ειλικρινής, θα προσπαθήσω να σου απαντήσω όσο πιο ειλικρινά μπορώ στην ερώτηση σου. Δώσες μου τη δουλειά γιατί ξέρεις τη μητέρα μου ή μήπως ζητάς κάτι σαν αντάλλαγμα. Αν θέλεις μου απαντάς. Δηλαδή, τι ανταλλάγμα θα μπορούσα να σου ζητήσω. Τούτον εσύ το ξέρεις. Που τη στιγμή που δεν ζήτησα κάποιο ανταλλάγμα, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να το συζητούμε. Σωστά. Μωρέ, κάμε ένα τσάι. Εν έχουμε ένα φιαλωμένο νερό, θέλεις να μου δώσεις λεφτά να επαναφέρω. Πήγαινε εμένα μου, κάμε ένα τσάι που τον ρόντι φουντάρα μου, δεν είχε φιαλωμένο νερό, να το βράζει να ψοφίζουν τα μικρόβια. Δεν καταλαβαίνω ο κόσμος ότι έχει κρίση. Ρε, μου παράγουμε φιαλωμένο νερό, είναι άλλη. Μάριε, δεν είσαι καλά, να μου πει. Δυνατά, η αρφόντεκνη σου. Να μου πάθει. Είναι έγκυος. Μαρία μου, τα μωρά είναι ευλογημένα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Τα συγχαρητήρια σας τα δοκίσα αλλού. Στον Κωνσταντίνο. Γιατί? Γιατί με τον Κωνσταντίνο που έκαμε το μωρό, είναι τάσα. Καταλάβεις όμως το τραγούδι που λέει αλλού τρως, αλλού πίνεις, αλλού πας και το δίνεις. Δηλαδή, είναι τάσα, απάντησες με τον Κωνσταντίνο. Έμεινε έγκυος στον καιρό που ευκένασαι. Ή λαλείς να επίενε και θόρυν τον είσαι στις φυλακές τώρα που ήταν στη φυλακή και... Δηλαδή θέλεις να μας πεις, Κωνσταντίνο, ότι επιφυλάσσεις μας καινούργιες εκπλήξεις. Ναι. Ακριβώς το θέλω να πω. Δυσάρεστες, όπως τις προηγούμενες. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Να μην το πεις. Η εμπειρία μου μέσα στη φυλακή να άλλαξε με. Εγώ άκουσα ότι μέσα μπαίνεις καλά και φκένεις εγκληματίας. Εσύ συμβαίνει πάντα αυτό το πράγμα. Κωνσταντίνο, γιατί ήρθες? Ράσα, ήρθα για να μου δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Νατάσα, σκέφτομαι το πάρα πολλά καλά πριν απαντήσεις. Σοφία, θέλεις να πιάσεις τη βοήθεια του κοινού ή το 50-50? Ένι χρειάζεται. Την απόφαση με πήρα την ήδη. Και ποια είναι τούτη η απόφαση? Ότι δεν θέλω να ξαναείμαστε μαζί. Καλά ρε Νατάσα, και προτιμάς να είσαι με τον Μίστερ ανέκδοτο λυγμένο.
προτιμώ να μείνω μόνη μου. Σαν να μεγαλώσω μόνη μου τα μωρά μου. Τα μωρά σου χρειάζονται έναν πατέρα, και εσύ μια στήριξη. Και εσύ, Κωνσταντίνο μου, νομίζω ότι είσαι ο πλέον κατάλληλος να αναλάβεις τις ρόλους. Ναι. Τώρα είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες μου. Αυτά μας τα πάνε κι άλλοι. Άντα, σε παρακαλώ. Συγχωράμε. Άλλαξα όσο μπορώ να σου το αποδείξω. Ρεβέκα μου, τη λαπατρώνα θωρίστη. Όχι, κύριε Σπύρο. Α, χάνεις. Πολλά ωραία ιστορία. Τώρα είμαστε για να πάει η λαπατρώνα στο... Ρε, πάσε παρακαλώ. Θέλουμε να μάθουμε τις εξέλιξεις της λαπατρώνας τώρα. Ναι, με σένα που μιλώ, είμαι τη Ρεβέκα. Ναι, παπά, η Ρεβέκα δεν βλέπει το έργο, άρα θέλει να μάθει τις εξέλιξεις του έργου. Μα αφού είναι πολλά ωραία ιστορία. Μπορεί να αρχίσει να το θωρεί που δεν μέχρι να πάει. Πάντως, ακούεις, η πρωταγωνίστρια είναι μία κουκλάρα. Σιγά την κουκλάρα. Εγώ, Ρεβέκα μου, στα νιάτα μου έβαλα τη 10 φορές κάτω. Επερπατούσα και ραγίζουν τα πεζοδρόμια. Μα και τώρα ραγίζουν τα πεζοδρόμια, που το βάρος σου. Σπύρο! Πειράζωσε, ρε, αγάπη μου, αφού ξέρεις ότι εμένα να αρέσκουν μου τα πιάσηματά σου. Είναι έτοιμο το φαΐν, επεινάσα. Κι εγώ επεινάσα. Καλά, ρε, εσύ πιέμαστε και τίποτα νέο. Ως γεγονός, ρε, πάει εσύ, δεν και κάνεις άλλη δουλειά που το να πεινάς. Εγώ πρέπει να φύγω. Συγγνώμη, θα σας κάνω παρέα. Καλά, κόρη μου, είναι να αφήσεις νηστιτζή. Μοιραζεί, είναι να φάω μετά. Ρεβέκα μου, συγγνώμη. Εντάξει, δεν έχει πρόβλημα, δεν σου χάθηκαν οι μέρες. Γεια σας. Στο καλό. Πολλά υπόπτω, Δωδονά. Ποιον είναι υπόπτω? Πού έφυγε έτσι βιαστικά μόλις έπιανε το μήνυμα. Για πού το βάλες, αστυνόμε Σαΐνη. Να πάω να την ακολουθήσω, να δω πού είναι να πάει. Το φαΐ είναι έτοιμο. Α, ναι. Κοπιάστε να φάμε καλό. Θέλεις βοήθεια σε κάτι άλλο, αγάπη μου? Α, ευχαριστώ. Μπορούμε να αρχίσουμε να τρώμε. Λοιπόν, Κυριάκο μου, και μας είπες. Δεν μου να σου πω, ρε πολύ. Πώς επέρασες με την κόμενα στο ξενοδοχείο? Όπως επέρανα και εσύ με τον κόμενα. Με μόνη διαφορά, εμείς ήμασταν σε έναν πολυτελές ξενοδοχείο, εμείς ήμασταν μέσα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων. Κυριάκο, σε παρακαλώ, μπορείς να είσαι πιο διακριτικός? Άφησε τον Πέτρο μου να χύσει το δηλητήριο του. Πες μου, Κυριάκο μου, τα λεφτά για να πληρώσεις το ξενοδοχείο με την κόμενα είναι που τα λεφτά που σου εδάνησε, ναι? Όχι. Από εκείνα που πρόλαβα και φύλαξα πριν να μου τα φάει σούλα, για μια δύσκολη στιγμή. Που τον καιρό που μια ζώνη που αγόραζες άξιζε 700 ευρώ. Μπορεί να σταματήσετε να κάνετε από στα μωρά. Λέω σου πω, νομίζεις ότι η μικρή μαζί σου γιατί είσαι κανένας γόης. Ας γελάσω. Θα σου τα φάει η ούλα και θα σε πετάξει. Να θυμηθείς τα λόγια μου. Εντάξει, Μαντάμ Ζαΐρα. Λοιπόν, εγώ δεν θα κάτσω άλλο να ακούω τις βλακίες σας. Παπά, πολλά καλά κάνεις να συμπεριφέρεσαι όρημα. Δεν κάνουν τώρα τα πράγματα για την ηλικία σου. Αδειά μας. Φύγια. Τελικά, περνώ ωραία μαζί σου. Τελικά. Ναι, δεν το περίμενα, είναι η αλήθεια. Δεν νομίζω ότι το περίμενε κανένας. Ναι, αλλά από την άλλη, η Σοφία είναι φίλη μου. Και φίλη μου με όλη τη σημασία της λέξης. Ναι, ξέρω, σπάνια βρίσκεις έτσι φιλίες πλέον. Γι' αυτό δεν θέλω να κάνω κάτι που να την πληγώσει, ούτε να νιώσει προδομένη που μένα. Πανικό. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να με ξανασυναντηθούμε. Το θέλεις.
Όχι, φυσικά, αλλά νιώθω άσχημα. Αν θέλεις να με ξαναβρεθούμε, απλά πει μου το. Αντιλαμβάνεσαι ότι αν τούτη η κατάσταση μεταξύ μας προχωρήσει, να πρέπει να δώσουμε εξήγηση σε πολύ κόσμο, ναι? Ναι, ξέρω το. Τι θέλεις να κάνω? Φοβούμαι να σου πω. Θέλεις να με σε ξαναπιάσω τηλέφωνο? Όχι, έναν τούτο. Θέλεις να με ξαναμιλήσουμε? Όχι, ούτε τούτο. Θέλεις να με ξαναβρεθούμε? Όχι, καμία σχέση. Τι στο κάνω θέλεις, έσπασες με. Θέλω να με αγκαλιάσεις. Εσύ, η Ρεβέκα μου, ξέρεις να μαϊρεύκεις? Κάτι λίγα πράγματα, κυρία Χριστάλλα. Όπως λέμε, ναυκό βραστό. Ξέρω, εύκολα φαγητά. Εύκολα φαγητά, δηλαδή, πατάτες τιανιτέ και ρύζι βραστό. Μαμά, γιατί ρωτάς? Κακό γη μου. Εγώ είναι κακό, αλλά δεν καταλαβαίνεις ότι φέρνεις τη Ρεβέκα σε όλη θέση. Ω, χαρεμένο έχει πρόβλημα, ναι, εντάξει. Κανένα γλυκό, ναι, καμές. Όχι. Όχι, γιατί όχι? Ένε πρόλαβα να πεταχτείς στο φούρνο να φέρεις. Ρε μαμά, είσαι σίγουρη ότι θέλεις να στείλεις τον μπαμπά στο φούρνο? Ώσπου να στραφεί πίσω να τα φάει μόνος του. Σωστά. Οπότε καλύτερα να φέρω εγώ. Λάθος μου. Πρέπει εγώ να φέρω κάτι. Να έρθω μαζί σου, εντάξει? Φέρτε καμιά σοκολατίνα, κανέναν εκλέρ, καμιά τρούφα. Τίποτε άλλο? Όχι ρε, κανόμαστε τούτα. Όχι μου, πού ποτέ θα πάτε? Άφησε τον μπαμπά σου, άρκεψε δίαιτα. Μα που πότε? Που τα τώρα. Μα. Σπύρο σιωπή. Τι παθες? Είμαι λίγο κουρασμένος. Φάνη μου απλά να έχω ρέξει. Τόσον καιρό έκανες μου παράπονα ότι είμαι από μακρύ, τώρα τι επαθες? Εν είναι όποτε θέλεις εσύ. Εν είμαι ρομπότ. Δεν είπα ότι είσαι ρομπότ. Θέλεις να έρθουμε πιο κοντά? Ναι, φυσικά θέλω. Αλλά είναι ανάγκη να έρθουμε απόψε. Γιατί όχι? Γιατί απλά είπα ότι είμαι κουρασμένος. Εντάξει. Δηλαδή τώρα η Νατάσα μείνει ενέγκυος με τον Κωνσταντίνο πριν να μπει φυλακή. Έτσι φαίνεται. Θέλω να ανακατευθύνουμε στα προσωπικά σας, αλλά... Μαρία, η γυναίκα σου έμεινε να εγγυώσει πάλι έναν άντρα. Σωστά, κατάλαβα. Άστα να πάνε να μας κάνουν τραγούδι, να. Μεγάλη ιστορία, Μαρία, σου εξηγήσω αργότερα. Τελικά η κυπριακή κοινωνία προχώρησε πολλά. Σαν να είμαστε όλοι ένα μεγάλο κρεβάτι. Είναι καλά τα πράγματα. Άντε ρε, Μαρία μου, με κάνουν τα προβλήματα μου. Εφόσον εσένα να μου κάνεις την καρδιά μου περιβόλη τώρα. Συγγνώμη, Μαρία. Ελπίζω να τα ξαναβρεις με την κατάσταση. Εντάξει, μεν τα βρει μαζί μου, η Νατάσα να τα βρει με τον Κωνσταντίνο, με κάποιον που του τσίρουε στον κοπελουθιόν του σε να τα βρει. Είναι που σκεφτείσαι κανείς, Μαρία. Εγώ είπα το σε ουτσίρι της, είπα το σε ούλους. Τούτη κουβέντα τέλειωσε καλά στον δρόμο του, δεν με κόφτει τίποτε. Εγώ να αναλάβω τις ευθύνες μου στην κόρη μου, μόνον για με έχω να δύο λεφτά, κανενού άλλου. Αναγιώνω εγώ ξένα κοπελουθιά. Ήρθε η ώρα να αλλάξει αλήθεια. Πε μας ένα χιάρι, Ιάκο. Δεν ήρθα για κοινωνική επίσκεψη, ρε Μαρή. Γιατί ήρθες? Τώρα η δουλειά σου είναι να καταλάβεις.
Ιάκωβε, μπορείς να είσαι πιο ήρεμο και πιο ευγενικό. Δέχομαι αποδείξεις που δολοφόνος. Δεν σου επιτρέπω, Ιάκωβε. Έχω δες αποδείξεις μες στα σέρκα μου. Ιάκωβε, σταμάτα να λες βλακίες. Βλακίες, α. Θέλεις να δουν όλοι τι έχω δαμέ. Ό,τι και να έχεις το πράγμα δεν έχει καμία σχέση. Εσύ σημαίνει τίποτε, Ιάκωβε. Έτσι σου είπαν. Μόλις φύγω που δαμέ θα πάω στην αστυνομία. Καλά ρε Ιάκωβε, εντά να πάει στην αστυνομία. Να καταγγείλω τον πατέρα μου ότι χτύπησε τη μάνα μου με αποτέλεσμα να χάσει το μωρό της. Καμία μας πλάκα, δεν είναι. Δεν έχει ήχο, αλλά είπαμε ότι έγινε. Δεν έγινε, αφού δεν μ' άφηγε να ζουγγίσω. Δεν είναι ότι εν ήθελα. Είναι ότι νιώθω ότι είναι μεγάλη προδοσία για τη φιλία μου με τη Σοφία. Ελπίζω να μην ήρθες τώρα να τσακωθούμε πάλι. Είπες τους για το βίντεο που είδα. Ιάκωβε, δεν υπάρχει λόγος να αναστατώνουμε τις αδερφές σου. Μην ανησυχείς. Δεν αναστατώνονται. Οι αδερφές μου θέλουν να μάθουν την αλήθεια. Και εγώ με το βίντεο που είδα, να ξαναπάω στην αστυνομία. Ιάκωβε, σε παρακαλώ. Αρκετά με βασάνισες. Αν δεν καταφέρω να σε βάλω μέσα για ό,τι έκαμε στις μάνας μου, να σε κατηγορήσω για συμμετοχή στην ομάδα Δράκος. Τελικά με ποιον να είσαι, με τον Μάριο ή με τον Κωνσταντίνο? Μάλλον με κανένα. Και τούτο είναι το καλύτερο. Ρε Σαββή, εσκέφτηκες πόσο δύσκολο είναι για μια μάνα χωρίς άντρα να αναγιώνει δυο μωρά μόνη της? Ξέρω, μανά, πόσο δύσκολο είναι, ναι. Ιδίως για την Νατάσα μας. Που είναι η ίδια μωρό. Παρακάτω, Πολίνα, πού θέλεις να καταλήξεις? Ότι σε αγαπώ, Κυριακό. Και ότι δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου μακριά σου. Συγχώρα τα λάθη μου. Και να συγχωρέσω κι εγώ τα δικά σου. Στο κάτω-κάτω να κάνουμε μια νέα αρχή. Δώσ' μου μια απάντηση, ρε Κυριακό. Μπορείς ο Κάγιον μπορεί να σου πω. Αλλά ο παπάς σου έζησε πληροφορίες. Δώσε να είναι μέλος στην οργάνωση του Δράκου. Υπάρχει ακόμα κάτι. Ο παπάς του εσύ είσαι μας όπλο. Όπλο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ελένα μου, με κλαις? Όχι, είμαι καλά. Είμαι καλά, παρεγκάτε με. Τα που πάθες, κόρη μου? Μου λάλη, ήρθε εγκλαμμένη. Ψες δεν ήρθε σπίτι. Πού έμεινες? Όπου θέλω. Σας παρακαλώ, μπορείτε να το σεβαστείτε ότι θέλω να το συζητήσουμε? Τι να κάνω τα γάντια, Βερόνικα, Ιούλιον Τζερόν. Ετούτο, Στέφανε, εσύ πρέπει να το απαντήσεις, όχι η Βερόνικα. Μήπως θέλω αρκάς να κάνεις κάτι για το οποίο δεν πρέπει να μείνουν ίχνοι. Κύριε Κοτούν, τα εσχρά υπονοούμενα, μην μου τα γάμισε, με λάγουσες! Κάτω τα χέρκα σου για να μην σκοτωθούμε, κατάλαβες! Εν τζι με αρετή να με χτυπήσεις τόσο εύκολα. Πιστεύεις ότι χτύπησα την αρετή εγώ? Δεν ξέρω ρε τι να πιστέψω. Αλλά όπως σε θωρώ τελευταία, είσαι ικανός για ούλα.